Σήμα κινδύνου λόγω κινητικότητας εκπέμπουν δήμαρχοι στο νησί μας, οι οποίοι περιγράφουν τη δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει με φόντο τις σημαντικές ελλείψεις προσωπικού στις οικονομικές, τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες. Στον Δήμο Βιάνου, 4 υπάλληλοι μετακινήθηκαν πέρυσι, ενώ άλλοι 4 επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλο ΟΤΑ. Χωρίς να υπάρξει αντικατάσταση, και ήδη μαθαίνουμε ότι άλλα 4 είναι στο στάδιο της φυγής. Υπάρχουν τμήματα μη επανδρομένα. Γραφείο προγραμματισμού δεν υπάρχει. Υπάρχει γραφείο δημάρχου, δεν υπάρχει. Λειτουργήσαμε πέρυσι από την κοινοφιλή εργασία. Τον Οκτώβριο έληξε η θητεία τους. Από τον Οκτώβριο και μετά είμαστε πραγματικά μη επανδρομένοι σε πολλά τμήματα. Σε διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες, οι σημαντικές ελλείψεις στον Δήμο Ανογείων. Αυτό που έχουμε ζητήσει και αυτό που έχει πάρει απόφαση πρόσφατα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας είναι να εισηγηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο ώστε να πάψει η μετακίνηση των υπαλλήλων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2014. Ήταν αιμορραγία για τους Δήμους, αλλά και πέρα από την αιμορραγία είναι και μια απαξίωση του θεσμού. Μόλις 5 είναι οι μόνιμοι υπάλληλοι που εργάζονται εντός του Δημαρχείου Οροπεδίου, με τις ελλείψεις σε προσωπικό να αγγίζουν τις 30. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Στεφανάκη, υπάρχουν ανάγκες σε πολιτικούς μηχανικούς, οικονομολόγους, λογιστές, γεωπόνους και σε άλλες ειδικότητες. Είναι πάγιο αίτημα των ορεινών Δήμων, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά όλης της Ελλάδας. Η ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό και μάλιστα με το κριτήριο της εντοπιότητας, δηλαδή να προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι έναντι των συνυποψηφίων που θα έχουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να έχουμε υπηρεσίες οι οποίες να μην είναι υποστελεχωμένες, γιατί με την κινητικότητα εμείς δεν ερωτούμαστε καν. Σε πρόσφατο αίτημά του προς το Υπουργείο ζήτησε την κάλυψη 9 θέσεων μόνιμου προσωπικού. Έχουμε υποβάλει τα σχετικά αιτήματα με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Οικονομικής Επιτροπής. Τα έχουμε πάει στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα. Τα έχουμε προωθήσει. Περιμένουμε να ανοίξουν οι θέσεις. Το σύστημα διοίκησης των Δήμων και το ελάχιστο κόστος λειτουργίας των μικρών Δήμων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων προς την κυβέρνηση για τον Σωκράτη Κεφαλογιάννη, ο οποίος εξελέγει Πρόεδρος της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ. Θεωρώ ότι σε εμάς η λύση θα είναι το να ανοίξει η διαδικασία των προσλήψεων και αυτό που σας είπα και πριν, το ελάχιστο κόστος της λειτουργίας των μικρών Δήμων θα πρέπει να καθοριστεί, να δούμε ποιες είναι οι ελάχιστες υπηρεσίες που πρέπει να υπάρχουν.